Πώς είστε? Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ, καθίστε. Ωραίο κοινό έχετε. Δεν είναι ωραία? Βέβαια. Πολύ ωραία παιδιά. Ευχαριστώ. Έχουμε μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα και το λέω πάντα, παιδιά, ότι έχω κάνει τόσες εκπομπές τώρα 18 χρόνια, δεν πρέπει να σταματήσω βέβαια να λέω και τα χρόνια μου στη τηλεόραση, γιατί πια... με κοινό είναι διαφορετικά. Σίγουρα. Και εμείς το ζούμε αυτό κάθε βράδυ τώρα με το θέατρο. Το καταλαβαίνουμε. Ένας ηθοποιός μπορεί να το καταλάβει απόλυτα, γιατί και εσείς είσαστε και πίσω από την κάμερα, στη σειρά, και το βράδυ είσαι και στο θέατρο. Mm-hmm. Πρέπει να είναι πολύ διαφορετική αυτή η αίσθηση. Είναι, είναι. Είναι πολύ ζωντανή, πολύ ζεστή και πολύ άμεση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μας φέρετε, συγγνώμη, μερικά νεράκια, διότι το βλέπω του Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης ήρθε τελευταία στιγμή, αλλά πρόλαβε. Φέρτε μου τώρα ένα νερό. Το βλέπω, γιατί είχε πρόβα, είχατε, τι είχατε, γύρισμα. Είχε γύρισμα για τα μυστικά της ΕΔΕΜ. Άλλο ένα νεράκι. Το βλέπω λοιπόν, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός, άρα δεν καταλάβατε τίποτα. Αλλά θέλω να σας πω ότι έφτασε πριν από λίγο με την ψυχή στο στόμα, αλλά είδες, μπροστά στην κάμερα, είναι. Θα μου επιτρέψεις να πω, Τατιάνα, θα μου επιτρέψεις να πω ότι κάθε φορά που σε βλέπω, δεν πάω να εκπλήσω από την ομορφιά σου. Αυτά λέει στις γυναίκες. Όχι, όχι. Αυτά λέει. Μην με προβοκάρεις. Έχει τρελή πέραση. Τι να πούμε. Είναι τι να καλύτερο, κάνουμε. Είναι το καλό παιδί, κατάλαβες τι έχει κάνει. Είναι και μέσα. Κοίτα, από τη είναι σειρά. Και ωραίος τώρα, εντάξει. Όχι, δεν ας πούμε είναι την αλήθεια. Η εξωτερική εμφάνιση. Είναι αυτό ότι βγάζει. Βγάζει και ένα ότι είναι το καλό παιδί, βρε παιδί μου. Ότι είναι αυτό. Δώσε, δώσε, δώσε. Δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν. Το κακό είναι ότι είναι και καλό παιδί και ωραίος και ταλαντούχος. Παναγιά μου. Κοίτα. Δεν θυμάμαι να σε πλήρωσα τόσο πολλά σήμερα. Όχι, δεν. Δεν τα λέω από καλοσύνη. Και κολλητό σου και κουμπάρο σου. Αναγκαστικά. Γιατί τον επέλεξες για αυτό? Δεν κουμπάρο, ξέρω. Γιατί... Και εγώ απορώ ακόμα, δεν έχω καταλάβει. Γιατί προσφέρθηκα τόσο απλόχερα. Γιατί και τόσο συγκινητικά. Μ' αντέχει. Είσαι παντρεμένη με ένα γιατρό, χειρουργό. Δεν... Χειρουργός δεν είναι ο άντρας. Τι ειδικότητα? Γενικός χειρουργός. Δύσκολο. Εντάξει, παρόλο που είναι με γιατρό, είναι και αυτός πάρα πολλές ώρες πρέπει να είναι στο νοσοκομείο. Πάρα πολλές. Αλλά κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το σέβομαι. Να. Και το εκτιμώ. Ξέρεις, επειδή και εσύ δουλεύεις πολλές ώρες, ίσως βολεύει κιόλας αυτή την κατάσταση. Νομίζω βολεύει. Νομίζω μεταξύ μας. Όταν αρχίσει από το θέατρο να γυρίσει το βράδυ. Όχι, και καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει τη δυσκολία, όπως και εγώ καταλαβαίνω τη δική του δυσκολία και το μεγαλύτερο του άγχος, βέβαια. Και εύχομαι τυχερό το Στεφάνη. Να δείξει. Θα δείξει, δεν ξέρω. Ο κουμπάρος πάντα άξιος και... Τι είναι αυτό που σας έκανε να γίνετε κολλητοί φίλοι και κουμπάροι? Δηλαδή, θέλω να μου πείτε ο ένας για τον άλλον με τρεις λέξεις. Παναγιώτη, θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που σε έχει κάνει να έρθεις πολύ κοντά, ποια στοιχεία του χαρακτήρα της, τι έχει και είναι φίλη σου. Καταρχήν, είναι από τα πιο αγνά πλάσματα που έχω γνωρίσει. Έχει καθαρότητα βλέμματος. Καμία σχέση, καμία σχέση. Όχι, okay, αφήστε με εμένα να το κρίνω αυτό. Εντάξει. Και έγινε αυτό το μαγικό κλικ που γίνεται όταν γνωρίζονται δύο άνθρωποι και νομίζουν ότι γνωρίζονται μια ολόκληρη ζωή. Και πολλές φορές μιλάνε χωρίς να λένε πράγματα. Απλώς με τα μάτια, απλώς να, αυτό είναι αλήθεια. Με τη διάθεση. Εσένα,